ανθρώπινη ενέργεια μου, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την συνεχόμενη ενέργεια της πατρίδας σας. Θέλω μέσω ημών τους συμπατριώτες μας, τους ομοεθνείς της Κύπρου, να στείλετε τους χαιρετισμούς. Περάσατε πράγματι δύσκολες στιγμές, όπως θέλαμε κι εμείς, αλλά με την συνετή δουλειά βλέπω ότι και στην κουβέντα που είχαμε προηγουμένως, ότι αρχίζει και βγαίνεται από το τούνελ. Και εμείς προς αυτήν την κατεύθυνση, οφείλω να σας πω, κινούμαστε. Δεν σας το πω, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά με τις συνέργειες αυτές, τις οποίες και ο Πρόεδρος ανέφερε και τις συνέργειες τις οποίες θα υπογράψουμε σήμερα, θα συμβάλλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Η εξωστρέφεια είναι το πρώτο ζητούμενο στην επιχειρηματικότητα. Πάνω σε αυτό πρέπει να κινηθούμε με τις έξυπνες λύσεις, με την έξυπνη επιχειρηματικότητα και με την διείσδυση στα Βαλκάνια και στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ευρώπη γενικότερα. Είναι ένας τόπος ο οποίος πράγματι είναι πύλη εισόδου και εξόδου προς τα Βαλκάνια. Φυσικά έχουμε όλους αυτούς τους εθνικισμούς ένθεν και ένθεν, τους οποίους πρέπει να τους εξαλείψουμε και θα προχωρήσουμε με γοργά βήματα και σταθερά. Εύχομαι το 1916 να βρεθεί λύση στο μεγάλο μας εθνικό θέμα της Κύπρου και σας εύχομαι καλή γνώμη εσάς, τουλάχιστον ένα μικρότερο και σε όλα τα μέλη, αλλά και σε όλους τους Κύπρους, έναν χαιρετισμό και μια εγκάρδια ηλίας, που θέλετε, μια εγκάρδια αγκαλιά. Σας ευχαριστώ.